Η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του έτους στοματικής υγείας 2024 θα ταξιδέψει ή ταξιδεύει ήδη σε σχολεία της Αθήνας, κύριε Πιτσούλη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροάτες, στους ακροατές σας. Ξέρετε, επειδή το παρακολουθείτε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, το εγχείρημα αυτό που έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια η κινητή οδοντιατρική μονάδα, τα τελευταία δύο χρόνια αποφασίσαμε να την κάνουμε λίγο παραμύθι. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να προσεγγίσεις τα παιδιά παρά με το δικό τους παραμυθένιο τρόπο. Βέβαια. Φτιάξαμε τον Κάστορα. Έτσι, τόσες φορές τα έχουμε πει για τον Κάστορα. Ναι, θα τα πούμε βέβαια, γιατί είχαμε την ευτυχία να έχουμε καλούς συνεργάτες και φωτεινά μυαλά και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πολύ ωραίο που ακόμη και η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή ακόμη και ο Παγκόσμιος Οδοντιατρικός Σύλλογος, από φέτος και για τα επόμενα τρία χρόνια υιοθετεί τον Κάστορα για μασκότ στην παγκόσμια καμπάνια του και η Ομοσπονδία Οδοντιάτρων Ελλάδος επίσης υιοθετεί την καμπάνια της περιφέρειας ως καλύτερο παράδειγμα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων μας έχει προσκαλέσει να πάμε και στην Αθήνα και να παιχτεί το θέατρο αυτό με τον Κάστορα. Και το μονόπρακτο που κάνουμε στα σχολεία, σε κάποια σχολεία βέβαια, μια εβδομάδα θα είναι μόνο, και να πάει και η μονάδα ώστε να αναδειχθεί το έργο αυτό της περιφέρειας Κρήτης και στην υπόλοιπη Ελλάδα ως καλή πρακτική. Επίσης, με δική της πρόταση, ζητάει η Ελληνική Ομοσπονδία Οδοντιάτρων, ζητάει να τους δώσουμε το δικαίωμα να το κάνει βίντεο από το θέατρο και να το υιοθετήσει, να το προτείνει σε όλους τους οδοντιατρικούς συλλόγους της χώρας και στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε να μοιραστεί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Αν είναι να βοηθηθούν τα παιδιά, αν είναι η πρόληψη να βοηθήσει για την στοματική τους την υγεία, αν είναι η κινητή μονάδα να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή και μακάρι να υπάρξουν και άλλες κινητές μονάδες, ναι, σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό είναι, κύριε Πιτσούλη, ευχής έργων, διότι τώρα με την οδοντιατρική που δεν ξέρω τη μονάδα, κινητή μονάδα που δεν ξέρω αν έχει βγει ή δεν θυμάμαι αν έχει βγει άλλη φορά εκτός Κρήτης, τουλάχιστον η προηγούμενη με το μαστογράφο είχε βγει πάρα πολλές φορές εκτός Κρήτης. Πάρα πολλές φορές. Και θα συνεχίσει να βγαίνει. Θα σας πω αμέσως. Επειδή θεωρούμε Κρήτη και τη Γάβδο και είναι στην περιφέρεια Κρήτης, η μονάδα πάνε, και οι δύο μονάδες θα πάνε στη Γάβδο και θα πάνε τέλος αυτού του μήνα στη Γάβδο. Στο Καστελόριζο θα πάνε τέλος του αλλού μήνα. Χρειάζεται να πηγαίνουμε και σε περιοχές, άσχετα δεν είναι περιφέρεια Κρήτης. Και οι δύο μονάδες. Και οι δύο μονάδες. Και οι δύο μονάδες θα πάνε. Τώρα στη Γάβδο και μετά στο Καστελόριζο. Για λίγες μέρες. Η μονάδα η οδοντιατρική θα πάει στην Αθήνα για ένα τετραήμερο κάπου τον Μάιο, λίγο πριν το τέλος Μαΐου, με πρόσκληση της Εθνικής Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, για να δείξει την καλή πρακτική της περιφέρειας Κρήτης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι αυτό που είπαμε και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Αυτό που είπαμε πριν από λίγο, κύριε Πιτσούλη, ότι αν είναι να βοηθήσει στο κομμάτι της πρόληψης τα παιδιά, το κάνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τελεία. Και αυτός ο τρόπος πρέπει να γίνεται και αυτός είναι εφικτός και μακάρι έτσι να συνεχίσετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.